Κύριε Μαμουλάκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροάτες και τους ακροατές μας. Τι βγήκε από αυτή τη συνεδρίαση, γιατί ολοκληρώθηκε όλη αυτή η διαδικασία? Ναι, πράγματι, χθες ψηφίστηκε το νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Ένα νομοσχέδιο που αφορούσε την προστασία του καταναλωτή, αλλά ουσιαστικά ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία, μια ευρωπαϊκή διεκτίβα, η οποία ήρθε και στη χώρα μας, δυστυχώς με μια μεγάλη καθυστέρηση από πλευράς κυβέρνησης. Να θυμίσω ότι και οι υπόλοιπες χώρες, κράτη-μέλη, από το 2021 την ενσωμάτωσαν στο δικό τους εθνικό δίκαιο. Μια οδηγία η οποία είναι προφανώς σωστή κατεύθυνση, παρόλες τις αστοχίες, μερικές αστοχίες, όπως πολλοί φορείς εξέθεσαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που συνεδρίασε την Δευτέρα και την Τρίτη. Εξίασαν και κάποιες πτυχές που νομίζω ότι χρήζουν επισήμανση. Το Ινστιτούτο Καταναλωτών, πράγματι, όπως και άλλοι φορείς αρμόδιοι που ασχολούνται με τον καταναλωτή, την προστασία του, το παρατηρητήριο των τιμών. Γιατί βλέπετε, κύριε Δουλγεράκη, και αυτό το νομοσχέδιο ήρθε, Ευρωπαϊκή Διεκτίβα μεν, αλλά ήρθε σε μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή για τον πολίτη, ο οποίος χυμάζεται δυστυχώς από αυτό το ράλι του πληθωρισμού, από την αύξηση στα καύσιμα, το ενεργειακό το κόστος, το κόστος στο ρεύμα και φυσικά στα μαθητά είναι διατροφής. Αλήθεια είναι, αυξήσεις 30, 40, 50% σε υπηρεσίες, σε προϊόντα. Έτσι συνολικά, αν το δεις, και όπως τα ακούγαμε πριν από λίγο από τον κύριο Λεχουρίτη, και δυστυχώς πανίβρακή δεν βγαίνει, κύριε Μαμουλάκη, δεν βγαίνει. Ακριβώς. Ο κόσμος πλέον είναι ξεκάθαρο. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την αγορά, από τα νοικοκυριά, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον Γεράκη είναι ξεκάθαρα. Είναι μηνύματα που μας λένε ότι ουσιαστικά ούτε το μισό μήνα δεν βγάζει ο κόσμος πλέον. Μα σαφέστατα, διότι είναι οι υπηρεσίες που θα πρέπει να πληρωθούν και είναι δυστυχώς οι μεγάλες τιμές. Αν σήμερα κάποιος μπει έτσι στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και τη δει, στην πρώτη τη σελίδα θα δει πού πάει η αμόλυβδη, φτάνει θεός στα 2,5 ευρώ κοντά. Όταν πριν από κάποιες μέρες, ξέρετε, δείχναμε με το δαχτυλάκι μας άλλες περιοχές και λέγαμε στα 2,60 η τιμή της βενζίνης σε κάποια νησιά, να που φτάνουμε στα 2,5 ευρώ. Όταν στο Αγρίνιο είναι στα 2,5 ευρώ και σε άλλες περιοχές, και όταν βουτήξει λίγο παραμέσα, κόβουν ρεύμα σε 50 νοικοκυριά την ημέρα. Δηλαδή, πώς να ζήσεις, δεν τα βγάζεις πέρα. Και παρόλες τις προτάσεις, και αυτό θέλω να το τονίσω, κύριε Δουλγεράκη, εδώ και πολλούς μήνες, προειδοποιούσαμε πριν από ένα χρόνο για το επικείμενο ράλι τιμών και πληθωριστικών πιέσεων. Προτείνουμε και προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα, όχι μόνο ως ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αλλά θα έλεγα το σύνολο της αντιπολίτευσης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, που τόσο ανάγκη έχει ο κόσμος αυτή τη χρονική στιγμή, και άλλα συγκεκριμένα και πολυσχηδή μέτρα που δυστυχώς η κυβέρνηση δεν ακούει. Δεν ακούει, τα χρέη σωρεύονται. Ο κόσμος έχει φτάσει σε μια κατάσταση εξαιρετικά. Κύριε Μαμουλάκη, δεν ακούει γιατί πολιτικά δεν θέλει να ακούσει και δεν θέλει τις υποδείξεις, γιατί δεν ξέρει να το διαχειριστεί. Ή πάτε και εσείς όλο και πιο κοντά σε αυτό που λένε από την πλευρά τους οι καταναλωτικές οργανώσεις? Γιατί ρωτούσα πριν από λίγο και τον κύριο Λεχουρίτη και μου λέει, εδώ μιλάμε για σκόπιμη αδιαφορία. Έτσι. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι νομίζω η απάντηση. Και βέβαια είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή η κυβέρνηση δείχνει μια τρομερή σπουδή και ζέση να λύσει προβλήματα μεγάλων επιχειρήσεων ή να ενισχύσει την κερδοφορία τους ή τα υπερκέρδη τους ή την ασχολοκέρδειά τους μερικές φορές, όπως αυτό το προκλητικό που συμβαίνει με τους παρόχους ενέργειας. Είναι ασύλληπτο να περνούν οι μήνες και να αφήσουν. Έχουμε μείνει στην υπόσχεση του κ. Μητσοτάκη ότι τον Ιούλιο κάποια στιγμή, χωρίς να έχει διευκρινίσει σαφέστατα πώς, θα άρει την ρήτρα Μητσοτάκη, την ρήτρα αναπροσαρμογής. Δηλαδή, βλέπετε με τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν τα αντανακλαστικά, είναι τόσο αργά που προφανώς είναι θέμα προτεραιοτήτων. Άλλα πράγματα νοιάζουν την κυβέρνηση και όχι ο πολίτης, ο οποίος κοιμάζεται πανταχώθεν αυτή τη στιγμή. Τι εννοείται άλλα πράγματα νοιάζουν την κυβέρνηση? Κάποια μεγάλα αντίληψη για το Ταμείο Ανάκαμψης ή τα μεγάλα ολιγαρχικά σχήματα, τα οποία ουσιαστικά αυτά ενίσχυσαν και έφεραν τον κύριο Μητσοτάκη στην κυβέρνηση το 2019, και όλα αυτά το βλέπουμε από τις πολιτικές τους. Φοροαπαλλαγές στα πολύ μεγάλα πορτοφόλια, ενίσχυση και χρήματα που δόθηκαν μέσα στην πανδημία, απίστευτα ποσά, που ζητάμε να έρθουν στην επιφάνεια, πόσα χρήματα πήραν οι μεγάλες επιχειρήσεις ως επιστρεπτές προκαταβολές. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης.
Μάλιστα. Άρα αυτό το οποίο βλέπετε και πάει παρακάτω δεν είναι τίποτα άλλο από μία διαιώνιση της κρίσης η οποία υπάρχει αυτή την ώρα, ίσως νέα ή παραπάνω άνοδο των τιμών και ξεφεύγουμε τελείως από αυτό το 30, το 40, το 50%, ίσως και παραπάνω άνοδος του πληθωρισμού, δεν ξέρω, τι είναι αυτό δηλαδή που βλέπετε και περιμένετε? Δεν θα συνεχιστεί ο πληθωρισμός να είναι στη ζωή μας, κύριε Βουγγεράκη. Φαίνεται το 2022 όλη η χρονιά θα ζήσουμε με ένα σχεδόν διψήφιο ποσοστό πληθωρισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και την ίδια στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι οι μισθοί παραμένουν παγωμένοι. Παγωμένοι στα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό και εκεί ακριβώς πρέπει να στοχεύσουν τα επόμενα μέτρα. Ναι, με υπό αυτή τη λογική και με αυτές τις παρατηρήσεις από τη δική σας πλευρά, τότε πώς έρχεται αυτή η οδηγία προστασίας του καταναλωτή? Γιατί οι λέξεις έρχονται να κοντράρουν η μία την άλλη. Ναι, το εν λόγω νομοσχέδιο αφορούσε περισσότερο το ηλεκτρονικό εμπόριο ως επί το πλείστον, όπου εκεί ξέρετε μέσα στα χρόνια της πανδημίας διονγκώθηκε στην Ελλάδα. Να πούμε ότι πλέον 6 στους 10 χρήστες του διαδικτύου αγοράζουν και αποκτούν προϊόντα μέσω του web, μέσω του ίντερνετ. Mm. Πράγμα το οποίο έχει δημιουργήσει συνθήκες αλλαγής του τοπίου και στη χώρα μας. Μπορεί ακόμα να υπολοιπόμαστε του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αλλά τώρα ανθίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο στη χώρα. Οπότε και οι νόρμες και οι κανόνες που θα πρέπει να υπάρξουν για να προστατευτεί πραγματικά ο πολίτης, ο καταναλωτής, είναι πολύ κρίσιμες. Και αυτές συζητήσαμε ουσιαστικά, έστω και καθυστερημένα κατά εμάς. Αλλά το ζήτημα δεν είναι οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Το ζήτημα είναι οι εθνικές πολιτικές. Και βλέπετε ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αδιαφορεί. Δεν δίνει λύσεις για τα προβλήματα που αφορούν τους πολλούς, τους πολίτες οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται στην έγκαινη μετά την υγειονομική και της οικονομικής πλέον κρίσης. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε ο ποιος αντέξει, έτσι, κύριε Μαμουλάκη? Ναι, αυτό ακριβώς. Survivor. Η κατάσταση είναι survivor, κυριολεκτικά. Λοιπόν, σας καλημερίζω. Ναι, είστε καλά. Καλημέρα.